ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Για να δούμε την παλιά προς τον Γαβρίλ. Τον έπιασε εκεί με τα χέρια και του έκανε φάουλ. Κωνσταντινό, δεν υπάρχει λόγος. Εδώ ξανά το φάουλ, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και τώρα ο Αντζίλη οδηγίες από τον Μακάρθι, δίνει ύψος στην μπάλα για να βρει τον Νούχιου. Έπιασε την κεφαλιά την τελευταία στιγμή, απομακρύνει ο Βάγνερ. Βγαίνει ο Βεζελόφσκι με τις γροθιές του, επιμένει το απόλυμα με τον Αντζίλη. Παρά το γεγονός ότι πιέστηκε, κράτησε την μπάλα, η οποία έφτασε στον Ζαχίτ. Από το ύψος της περιοχής έκανε το σούτ, είναι άστοχο. Είχε σημειώσει το νικητήριο του δεύτερου τερμάτος. Εδώ φωνάζουν για χέρι. Εμείς ξαναβλέπουμε εδώ. Χτύπα στο αριστερό χέρι του Σέλι η μπάλα. Κλωναρίδης, Νούχιου. Ωραία κίνηση από τον Γαβρίλ. Θα κάνει το σουτ πάνω στον Βεζελόφσκι. Καλή στιγμή για το Αποέλ. Γένσεν. Εμείς ξαναβλέπουμε την προηγούμενη φάση. Έχει γίνει φάουλ από τον επιθετικό του Αποέλ. Έχει βγει και η πρώτη κίτρινη κάρτα. Περνά την πάσα στον Αντζίλη. Ανεβαίνει ο Γεράλδες. Ο Αντζίλη του έδωσε την πάσα. Ο Γεράλδες το γύρισμα. Είναι άστοχο το σούτ από πολύ κοντά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το Αποέλ. Δείτε από πόσο κοντά. Εδώ ξαναβλέπουμε το γύρισμα. Εντελώς μόνος ο Κλωναρίδης από το ύψος της μικρής περιοχής. Να στέλνει τη σέντρα στην περιοχή, βγαίνει ο Σίλβα. Απομακρύνει ο Κρεάν πάνω στον Σίλβα. Και στη συνέχεια το Αποέλ βγαίνει με τον Αντζίλη και τον Γεράλδες. Πολύ ωραίο το πλασέ από τον Αντζίλη. Ο Σάντος μαζί με τον Βάγνερ και έχουμε φάουλ λίγο έξω από την περιοχή. Για να δούμε από εδώ. Υπάρχει μια επαφή και είναι εκτός περιοχής. Για να δούμε. Κρεάν εκτελεί ο Σίλβα με το αριστερό χέρι. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε, ήταν δύσκολο γιατί ήταν πολύ κοντά στο αριστερό του κάθετο δοκάρι. Δείτε την απόκρουση από τον Σίλβα. Ο Σέλης, πολύ ωραία πάσα για τον Γαβρίλ. Τρεις συμπαίκτες του περιμένουν στην περιοχή. Έγινε η κεφαλιά από τον Κλωναρίδη πάνω στον Βεσελόφσκι. Πέρασε πολύ ωραία πάσα για τον Σιαθά. Κίνηση από τον Βάγνερ. Το γύρισμα προς τα πίσω. Απομακρύνθηκε. Επιμένει η Νέα Σαλαμίνα. Σούτ από τον Κονφέ. Πέφτει στη γωνία και παίρνει την μπάλα. Ο τερματοφύλακας Σίλβα. Πάει και πάλι σε επίθεση με προϋποθέσεις. Το γύρισμα. Ο Μερκής. Ζητούν πέναλτι. Εμείς θα δούμε νωρίτερα εδώ τον Μερκή να πέφτει με τα χέρια πίσω. Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση πέναλτι. Πέρασε πάλι από τον Βάγνερ. Ο Κρεάν τώρα υπό την πίεση του Γένσεν. Το παιχνίδι οι προπονητές. Εδώ βλέπετε ότι κάνει φάουλ βεβαίως ο Γένσεν. Στέλνει την σέντρα για τον Νούχιου. Έπιασε την κεφαλιά. Η μπάλα πάνω στον Βεζελόφσκι. Δεν δυσκολεύτηκε καθόλου. Νούχιου πολύ ωραία στον Ζαχίντ. Αντζίλη. Έκανε το σούτο Βεζελόφσκι. Αντζίλη τον πλαισιώνει μαζί με τον Γαβριήλ από την άλλη πλευρά. Σταύρος ο Γαβρίλ θα δώσει στον Αντζίλη. Η πάσα είναι εξαιρετική. Ο Κλωναρίδης 1-0 το Αποέλ ανοίγει το σκορ. Στο 31 το λεπτό το μισό γκολ πιστώνεται στον Αντζίλη. Ο Κλωναρίδης ωστόσο έκανε ένα εκπληκτικό τελείωμα. Εδώ ξανά πάσα από τον Γαβρίλ. Στη συνέχεια εξαιρετική ασίστ από τον Νομέρ Αντζίλη. Ο Βίκτορ Κλωναρίδης συναδεύει την απέναντι γωνία, πιάνει στην έξοδο τον Βεζελόφσκι που δεν μπορούσε να αντιδράσει. Πολύ περισσότερες τελικές προσπάθειες από κάθε άλλη φορά από τη μέρα που ήρθε ο Μακάρθι σε ένα ημίχρονο να αποκρούσει δύσκολα. Εδώ ξαναβλέπουμε το δυνατό φάουλ που έφερε την κίτρινη κάρτα για τον Οσέι της Νέας Σαλαμίνας. Ο Γαβρίλ κέρδισε την κεφαλιά. Ο Κλωναρίδης την μπάλα. Ο Αντζίλη προσεγγίζοντας και μπαίνοντας στην αντίπαλη περιοχή. Έτοιμος για το σούτ. Θα το κάνει πάνω από την εστία. Εδώ θα ξαναδούμε την πάσα από τον Κλωναρίδη και στη συνέχεια το πλασέ. Βλέποντας την δεξιά γωνία ανοιχτή. Κλωναρίδης κέρδισε. Αντζίλη φεύγουν
Και οι τρεις στην επίθεση. Πολύ ωραία για τον Κλωναρίδη. Έχει ευκαιρία του Αποέλ. Κλωναρίδης γύρισμα προς τα πίσω. Αντζίλη χάνει την ευκαιρία. Ούτε και τώρα θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα πάνω στη γραμμή. Εμείς ξαναβλέπουμε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Κλωναρίδη να γυρίζει, να δίνει έτοιμο γκολ. Απόκρουση από τον Βεζελόφσκι. Δεύτερη ευκαιρία. Χτυπά και στο δοκάρι η μπάλα. Ο Σανκόχ την απομακρύνει. Προσπαθεί να αποφύγει. Φαίνεται τα καταφέρνει τον Γαβριήλ, ο οποίος θα του κάνει το φάουλ στην συνέχεια. Έχει βγει ήδη η κίτρινη κάρτα από τον Βασίλη Δημητρίου για αυτό το φάουλ που βλέπετε. Χάνει τον Σεργίου. Η Νέα Σαλαμίνα τον σταματά ο Γένσεν. Τον τραβάει ακόμα. Συνεχόμενο τράβηγμα. Βγήκε αμέσως η κίτρινη κάρτα και για τον Γένσεν. Γιατί λογικά θα πάει ο Κλωναρίδης στο άκρο που αγωνίζεται ο Γαβρίλ και θα πάει ο Ζαχίτ να παίξει λίγο πιο μπροστά. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε το δυνατό φάουλ που έγινε. Προσπαθεί να ελευθερωθεί ο Νούχιου. Σε αυτόν πάει μπαλά. Έκανε την κεφαλιά πάνω στον Βεζελόφσκι. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Ο Σάντος κερδίζει την κεφαλιά. Ο Γένσεν κάνει το σουτ. Σε σώμα αμυνωμένου κόντρα από το σουτ του Κλωναρίδη του Ζεράλδες. Αντζίλη. Ζήτησε χέρι. Συνεχίζεται η φάση. Το σουτ από τον Αντζίλη. Γκολ! Δεν ξέρω αν ο Κλωναρίδης μπήκε στην φάση και πέτυχε το δεύτερο του γκολ. Εδώ ξανά το ξεκίνημα με την εκτέλεση κόρνερ από τον Ζαχίτ. Το γύρισμα από τον Αντζίλη. Ξανά στον ίδιο η μπάλα. Θα κάνει το σουτ. Μπαίνει στην φάση και την στέλνει στα δίχτυα ο Κλωναρίδης. Ξανά και ξανά. Ο Σέι έχει σηκωθεί το σημείακι απέναντι, έχει δώσει offside ο βοηθός. Εδώ ξανά, δεν είναι στην ευθεία αλλά φαίνεται να είναι λίγο πιο μπροστά ο Σέι. Θα πάρει την μπάλα για τον Σέι. Ο Ζεράλδες βγάζει την άμυνα από την προηγούμενη μονομαχία. Γένσεν κέρδισε πολύ ωραία και έκανε το σουτ πάνω στον Βεζελόφσκι. Χαφ από τον Σάββα Δαμιανού και την οπισθοχώρηση του Σανκόχ. Φάουλ πάνω στον Μπρένο και κίτρινη κάρτα στον Σάντος αν έχω δει καλά. Όχι, ο Λουντέμο είναι. Στο Αποέλ έχουν ανέβει όλοι οι ψηλοί της Νέας Σαλαμίνας. Δεν το κάνει ο Γένσεν, απομακρύνει. Αλλά η μπάλα πάει πάνω στον Παύλου, ο οποίος θα στοχίσει στη συνέχεια χωρίς να απειλήσει τον Σίλβα. Ο Νούχιου, βλέποντας την κίνηση του Κλωναρίδη απέναντι, πρόλαβε πάρα πολύ ωραία και απέφυγε τον Αντιόλο. Και είναι έτοιμος να σκοράρει για τρίτη φορά. Είναι η βραδιά του Βίκτορα Κλωναρίδη. Βάζει βαριά πλατιά την υπογραφή του σε αυτό το 3-0 με το τρίτο γκολ του εδώ και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βίκτορα Κλωναρίδη. Εδώ ξανά το γκολ, το εξαιρετικό τέρμα που πετυχαίνει. Από την πάσα του Νούχιου δείτε πως αποφεύγει τον αντίπαλο, σηκώνει το κεφάλι, μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή και πλασάρει. Εδώ θα δούμε. Ναι, τον βρίσκει ο Νούχιου μετά που απομακρύνει την μπάλα. Τελέστηκε ο Βεζελόφσκι στο δοκάρι μπάλα. Πληκτική εκτέλεση από τον Λουντέμο. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.